Λοιπόν, 1,2 δις. Ποιος θα το πληρώσει? Γιατί θα λείπει το 1,2 δις? Δεν σημαίνει ότι κάποιοι δεν θα το πληρώσουν. Άρα μπαίνει υποδήμευση η περιουσία τους, αφού δεν θα έχουν να το πληρώσουν, εφόσον οι όροι που λέτε είναι εντελώς αδύνατο να ικανοποιηθούν και οι τρεις μαζί. Δεύτερον, φορολογείται με πλασματικές αξίες, αυτό το ξέρουμε, αλλά σας λέω ότι αν σήμερα οι αντικειμενικές αξίες υπερβάλλουν κατά το 30 έως 50% της πραγματικής αξίας, σε ένα χρόνο, που ελπίζω να μην είσαστε βέβαια ακόμη στα πράγματα, ο ελληνικός λαός θα θρηνήσει άλλο ένα 50% μείωση της περιουσίας του, αν αρχίσουν οι πληστηριασμοί. Και οι πληστηριασμοί θα αρχίσουν, όπως θα δείτε, μέχρι το Σάββατο. Ποιο είναι λοιπόν το κρυμμένο χαρτί που παραλείπεται στις πράξεις σας και βγαίνει ο κύριος Λαζαρίδης και μας μιλάει για 75% θα πληρώσουν λιγότερα? Να σας πω εγώ ποιο είναι το κρυμμένο χαρτί. Το κρυμμένο χαρτί είναι ότι πέραν από το φόρο για τα κτίρια θα πληρώσεις το κάθε κτίριο και το υπόλοιπο του συντελεστού δόμησης που μένει από το οικόπεδό του. Τι σημαίνει αυτό, κύριε Υπουργέ, το οποίο δεν το λέτε τόση ώρα, γιατί συγκρίνεται πόσο θα πληρώσει, πόσο πλήρωσε πέρυσι σε ακίνητο και πόσο θα πληρώσει φέτος σε ακίνητο. Να σας πω εγώ τι σημαίνει. Σημαίνει ότι κάθε σπίτι στο χωριό, όχι στις πόλεις, δεν πρόκειται για τους πλούσιους με τις βίλες, σημαίνει ότι κάθε σπίτι στο χωριό έχει υπόλοιπο συντελεστού δόμησης. Κάθε σπίτι σε παραδοσιακό οικισμό διατηρηταίο έχει υπόλοιπο συντελεστού δόμησης, δηλαδή επιπλέον φόρος. Καταλάβατε από πού θα βγει αυτό που παριστάνουνε ότι δεν καταλαβαίνουνε? Ο κύριος Λαζαρίδης βρήκε το νέο success story. Το 75% του λαού θα πληρώσει λιγότερους φόρους. Αστειεύεστε. Λέστε και δεν ξέρουμε αριθμητική τόση ώρα. Λοιπόν, οι μικρές πολυκατοικίες που λόγω του ότι δεν μπορούσαν να πάνε ψηλότερα δεν εξάντλησαν το συντελεστή δόμησης, το κάθε διαμέρισμα θα πληρώσει παραπάνω φόρο λόγω υπερβάλλοντος μέλλοντος ποσοστού δόμησης. Καταλάβατε? Μην κοροϊδεύετε κανέναν. Αυτό θα αποκαλυφθεί εξαιρετικά γρήγορα. Αυτή είναι η απάτη του νομοσχεδίου σας. Μιλάτε για φορολόγηση ακινήτων που υπάρχει σε όλη την Ευρώπη. Είναι γνωστό ότι υπάρχει 1,5% φορολόγηση. Τι πληρώνει ο Έλληνας κάθε φορά που κάνει μεταβίβαση ιδιωτικής περιουσίας στο παιδί του που πήρε από τον πατέρα του κ.ο.κ.? 27%. Για υπολογίστε για πόσα χρόνια πλήρωσε. 15. Να μας τα αφαιρέσετε λοιπόν. Πέμπτον, δεν θέλω να πω, θέλω να πω το σημαντικό θέμα για το οποίο πήρα κυρίως το λόγο. Γιατί σας πιέζει η Τρόικα ανυποχώρητα για όλες αυτές τις ακροβασίες και απάτες? Διότι η Τρόικα που καθορίζει την πολιτική της με βάση τα συμφέροντα του μεγάλου κεφαλαίου επιθυμεί να μπει το μεγάλο ξένο κεφάλαιο στην ελληνική κτηματαγορά και δεν μπορεί να γίνει αυτό όσο οι τιμές παραμένουν στα σημερινά επίπεδα. Απ' τη μια, τελειώνω αμέσως κύριε Πρόεδρε, και δεν συμμαζευτεί στα χέρια των distress funds, δηλαδή λίγων τραπεζών, μεγάλη ακίνητη περιουσία. Δεν γίνεται αλλιώς. Τα τελευταία 20 χρόνια, κύριε Πρόεδρε, το μεγάλο κεφάλαιο επενδύει στην κτηματαγορά κυρίως, διότι εκεί μπορεί να υπεραξιώνεται. Το 40% του ΑΕΠ στις αναπτυγμένες χώρες έχει επενδυθεί στην κτηματαγορά και το ξέρει ο κύριος Τουρνάρας. Λοιπόν, εξάλλου το σπάσιμο της φούσκας των ακινήτων στην Αμερική από εκεί ξεκίνησε. Όπως λιτά δηλώνεται από επίσημους οικονομικούς κύκλους, στόχος της Τρόικα είναι να μειωθεί δραστικά το ποσοστό ιδιοκατοίκησης, το οποίο στην Ελλάδα υπερβαίνει το 80%, και είναι απαγορευτικό για την είσοδο ξένων παιχτών στην αγορά του real estate για την αναδόμηση των πόλεων. Λοιπόν,
θα μας βρείτε απέναντι. Ήδη οργανώνεται και οργανώνουμε και εμείς μαζί τον ελληνικό λαό σε μεγάλες επιτροπές κατά της δίμευσης της περιουσίας του και των πληστηριασμών. Είμαστε όλοι υποψήφιοι άστεγοι. Όλοι! Και αυτό ο ελληνικός λαός θα το καταλάβει πολύ γρήγορα. Δεν πρέπει να μείνει κανείς μόνο του σε αυτή τη νέα τραγωδία που ξεκινάτε. Θα μας βρείτε απέναντι και οι μέρες σας είναι λίγες. Κύριε Βλάχος, σας ανακοίνωσα, αλλά αν δεν έχετε δει, θα δώσω το λόγο στον κύριο Καμένο. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Καμένος έχει το λόγο. Ο κύριος Καμένος έχει το λόγο. Παρακαλώ, ησυχία. Γελάτε, ε. Γελάτε όπως γελάει και ο κύριος Τουρνάρας, όταν μιλάει ο κύριος Καβερνάρος. Ξέρετε, μου θυμίζει το Μαρκίσιο Ντεσάντ, ο οποίος έγραφε «Ας τους αφήσουμε, λέει, να μερικάζουν την αθλειότητά τους. Δεν είναι άξι να τους κηρύξουμε την αλήθεια». Αυτή είναι η αλήθεια. Η αλήθεια είναι ότι την ώρα που νομοθετούμε για να καταργήσουμε την ιδιωτική περιουσία, το κεραμίδι του Έλληνα, νομοθετείτε και αντί να κλαίτε, γελάτε. Γελάτε γιατί εφαρμόζετε σχέδιο. Γελάτε γιατί ξέρετε τι κάνετε. Εκτελείτε το σχέδιο της παράδοσης του κράτους. Κράτος είναι τρία πράγματα. Είναι η δημόσια περιουσία που ξεπουλιέται και παραδίδεται. Κράτος είναι ιδιωτική περιουσία που σήμερα καταργείται. Καταργείται.